Ωραία. Περνάμε στο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι εδώ μαζί μου ο κύριος Τριαντάφυλλος Αλμπάνης. Κύριε Αλμπάνη, καλησπέρα σας. Πώς είστε? Καλησπέρα. Πολύ καλά. Εσείς? Πώς αισθάνεστε? Προσπαθούμε να είμαστε καλά, έτσι λίγο κουρασμένοι από την προεκλογική όλη διαδικασία. Και εσείς φαντάζομαι, όπως όλοι μας, όσοι εμπλεκόμαστε από τη μία ή την άλλη μεριά. Πώς είστε με το αποτέλεσμα εσείς στο ΣΥΡΙΖΑ? Νομίζω ότι υπάρχει... Αλλάξτε λίγο την ιδιότητα του κύριου Αλμπάνη εκεί, οπωσδήποτε είναι πρώην Πρίτανης, αλλά είναι ΣΥΡΙΖΑ, εδώ είναι καλεσμένος ως ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, okay. δώστε μου. Με καλέσατε. Λοιπόν, νομίζω ότι χρειάζεται χρόνος, αλλά εντάξει, προσδοκούσε ο ΣΥΡΙΖΑ κάτι πολύ περισσότερο. Για να φανεί αυτό το οποίο εισέπραξε προεκλογικά από τον, από τον κόσμο. Θα έλεγα ότι δεν είναι άσχημο το αποτέλεσμα, αλλά χρειάζεται λίγο μελέτη περισσότερο, κυρίως το κομμάτι της αποχής. Προσδοκούσαμε ότι θα υπήρχε μεγαλύτερη συμμετοχή. Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος περίμενε από τα τρία τουλάχιστον πρώτα κόμματα, και από τη Νέα Δημοκρατία και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το ΠΑΣΟΚ, σε αυτή την προεκλογική περίοδο πολύ περισσότερα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δούμε, να το μελετήσουμε, και βέβαια θα πρέπει να δούμε λίγο και τα θέματα της πολιτικής του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία δεν περάσαν στον κόσμο. Πού οφείλεται αυτό? Να. Βέβαια θα έλεγα ότι... Δεν είναι άσχημο, λέτε το αποτέλεσμα. Όχι, δεν είναι άσχημο. Αλλά είναι... δεν είναι και καλό. Είναι αποτέλεσμα το οποίο δείχνει ότι με αυτά τα οποία έχει περάσει ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι ο ΣΥΡΙΖΑ μετά το άσχημο αποτέλεσμα τον περασμένο Ιούνιο, έχει κρατήσει τις δυνάμεις του, δεν έχει υποστεί λίγα ο ΣΥΡΙΖΑ, διότι εκτός από την αποχώρηση των μελών τα οποία ίδρυσαν τη Νέα Αριστερά, υπήρχε ένα συνέδριο στο οποίο υπήρξε ένταση. Δείχνει λοιπόν ότι σταθεροποιείται ως αξιωματική αντιπολίτευση, είναι το δεύτερο κόμμα στην Ελλάδα. Ναι. Και συνεχίζει να είναι το δεύτερο κόμμα, άρα είναι αξιωματική αντιπολίτευση. Αυτό πιστώνεται στον Στέφανο Κασελάκη, διότι έχει καταφέρει να κρατήσει το κόμμα. Αν σκεφτείτε ότι μετά το συνέδριο οι σφιγμομετρήσεις δείχναν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι γύρω στο 9%. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια σταθερή πρωτοκαθεδρία σε σχέση με το ΠΑΣΟΚ. Επειδή είστε δεύτερο κόμμα, αλλά σας πλησιάζει το ΠΑΣΟΚ. Πλησίασε, αλλά θα περίμενα κανένας από το ΠΑΣΟΚ, ή εκτιμούσαν και από το ΠΑΣΟΚ. Το ζητούμενο για το ΠΑΣΟΚ ήταν να περάσει δεύτερο κόμμα, κάτι που δεν κατάφερε. Και βέβαια θα μπορούσα να πω και κάτι, παρόλο που έχουμε κουβεντιάσει το τηλέφωνο και είπαμε ότι η πολιτική δεν είναι μαθηματικά, αν κανένας αθροίσει τα ποσοστά της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, βγαίνει ακριβώς το ποσοστό που είχαμε τον Ιούνιο στις δεύτερες εκλογές, στις 23. Και εγώ σας είπα, μόλις το είπατε και αυτό. Και σε επίπεδο νομού, αλλά και πανελλαδικά. Και μόλις το είπατε αυτό, επειδή κάνατε αναφορά, σας είπα ότι τα μαθηματικά της πολιτικής δεν είναι ένα και ένα δύο, μπορεί ένα και ένα να είναι σωστά, πέντε. Σωστά. Ή να είναι ένα και ένα. Διότι δεν μπορεί να γίνει σύγκριση εύκολα, διότι έχουμε σε απόλυτο αριθμό πολύ λιγότερες ψήφους και στα τρία κόμματα. Σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ο Στέφανος Κασελάκης είπε κεντρικά στις πρώτες του δηλώσεις, το διαβάζω, ο ελληνικός λαός μου δίνει το χρόνο να χτίσω εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Εσείς είπατε δεν είναι άσχημο το αποτέλεσμα, ούτε καλό είναι το αποτέλεσμα, αλλά παίρνει χρόνο ο Στέφανος Κασελάκης για να χτίσει, έτσι το εκλαμβάνει ο ίδιος, για να χτίσει εναλλακτικά μια κυβερνητική πρόταση. Αυτό είναι, αυτό σημαίνει το αποτέλεσμα. Μπορεί, δίνει χρόνο το αποτέλεσμα στο Στέφανο Κασελάκη? Γιατί ακούω και άλλες φωνές και θα τις συζητήσουμε στη συνέχεια. Μια αμφισβήτηση δηλαδή, έμεση, δεν θα υπάρξει μια ισοστρέφεια το επόμενο διάστημα λόγω αυτού του αποτελέσματος, που άγγιξε το 15, αλλά δεν είναι 15 αυτό το όριο. Αν το ολοκληρώναμε σε ακέραιο αριθμό, θα ήταν καλύτερα. Θα έγινε 15. Α, λέτε και ολοκλήρωση μαθηματική τώρα. Ναι, ωραία. Αν κάναμε την ολοκλήρωση ακέραιο αριθμό, θα είναι 14,93 τέλος πάντων. Okay. Εντάξει. Θα υπάρξει εσωστρέφεια από αυτό το αποτέλεσμα? Λοιπόν, αυτό κοιτάξτε. Καταρχήν, ο Στέφανος Κασελάκης έχει προαναγγείλει συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ το Σεπτέμβριο. Και έτσι κι αλλιώς συνέδριο τακτικό δεν είχαμε κάνει. Ήταν έκτακτο το συνέδριο το προηγούμενο, εν ώψη των ευρωεκλογών, το οποίο είχε γίνει έκτακτα.
Εγώ εκτιμώ ότι δίνεται η δυνατότητα στον Στέφανο τον Κασελάκη, αλλά και στο ΣΥΡΙΖΑ και στα συλλογικά όργανα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως όλα αυτά θα συζητηθούν στο συνέδριο, να πάμε στις επόμενες εκλογές τις κοινοβουλευτικές ελληνικές, όπου εκεί πέρα θα κριθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, θα κριθεί όμως και θα κριθούν και οι πρωτοβουλίες του Στέφανου του Κασελάκη. Εδώ ανοίγεται τώρα μια κουβέντα πάρα πολύ μεγάλη. Να θυμίσω λίγο ότι στις προηγούμενες εκλογές, διότι κατάλαβα ότι εννοείται την πρόταση Τεμπονέρα και Κοτσακά. Να την πούμε όμως για τον κόσμο που δεν την έχει καταλάβει. Υπάρχει μια πρόταση ήδη, Τεμπονέρα Κοτσακά, σύμφωνα με την οποία πρέπει να συγκροτηθεί ένα συντονιστικό όργανο αναλογικά, ανάλογα δηλαδή με τα αποτελέσματα των χθεσινών ευρωεκλογών, ένα συντονιστικό όργανο κέντρο αριστεράς, στο οποίο θα συμμετέχει ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Αριστερά. Αναλογικά, επαναλαμβάνω. Υπάρχει αναγκαιότητα, είναι χρήσιμο ένα τέτοιο συντονιστικό όργανο κέντρο αριστερά σε αυτή τη φάση, όπως λέει ο Τεμπονέρας και ο Κοτσακάς. Ναι. Αυτά είναι στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι στις προηγούμενες εκλογές ήταν ξεκάθαρο ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υποστεί μια κριτική και μάλιστα κάποιοι εκτιμούσαν και μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ αλλά και εκτός ΣΥΡΙΖΑ ότι η πρόταση του Αλέξη του Τσίπρα για συνεργασία τουλάχιστον με το ΠΑΣΟΚ και με το ΜΕΡΑ25 θα μπορούσε να προχωρήσει και προεκλογικά και μετεκλογικά. Εκεί ο ΣΥΡΙΖΑ δέχτηκε μια απαξίωση ιδιαίτερα από το χώρο πριν του τις εθνικές, πριν τις εθνικές εκλογές του 23 μιλάμε. Ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ εδώ ήμασταν, μιλούσαμε με τον κύριο Τσίμαρη, θυμόστε ακριβώς ποια ήταν η άποψη του ΠΑΣΟΚ. Φαίνεται ότι το ΠΑΣΟΚ αναθεωρεί αυτή την άποψη από τη στιγμή που επιδιώκει να περάσει δεύτερο κόμμα. Και επειδή παρακολουθώ την πολιτική από τα φοιτητικά μου χρόνια, έχουν περάσει ήδη 40 τόσα χρόνια, η πρόταση Τεμπονέρα Κοτσακά νομίζω ότι πάσχει στο σημείο ότι τα κόμματα θα πρέπει πρώτα να συζητήσουν εσωτερικά αυτή την πρόταση. Μάλιστα. Να υπάρξουν διάβλοι συνεργασίες και να δούμε μέχρι ποιο σημείο μπορούν να φτάσουν. Όχι να συντονιστικό όμω. Επιτροπές συντονιστικού, φαντάζεστε τι προβλήματα θα δημιουργηθούν και στο ΠΑΣΟΚ και σε όποιον συμμετέχει με ένα συντονιστικό, διότι είναι διαφορετικοί οργανισμοί, έχουν διαφορετικό καταστατικό. Έχουν διαφορετική ιστορία και βέβαια θα πρέπει, αυτό που είπαμε στην αρχή ισχύει, θα πρέπει να κατανοήσουμε λίγο το μήνυμα που στέλνει ο ελληνικός λαός σε κάθε κόμμα. Το καταλαβαίνω, το αξιολογούν οι τηλεθεατές αυτό που λέτε. Τώρα έχουμε αντιστροφή, δηλαδή εκεί που εσείς ζητούσατε συνεργασία από το ΠΑΣΟΚ πριν κανένα χρόνο, έχετε δει και το ΠΑΣΟΚ αρνούνταν. Τώρα το ΠΑΣΟΚ, ο Νίκος Ανδρουλάκης δηλαδή, τον άκουσα να λέει ότι θα αναλάβει πρωτοβουλίες για σύγκληση της κεντροαριστεράς, σύγκληση των κομμάτων της κεντροαριστεράς. Θα πρέπει όμως να εξηγήσει, συγγνώμη, σας διακόπτω, γιατί πριν από ένα χρόνο δεν το δεχόταν και το καυτήριαζε. Ναι. Ήταν αρνητικότατος και μάλιστα, το σχολείο ήταν αρνητικός. Τώρα άλλαξαν τα πράγματα. Να εξηγήσει γιατί. Δηλαδή, τι έχει συνήθως αυτό που υπολείπεται θέλει συνεργασία ή αυτό που σε κάποια περίπτωση δείχνει να κινείται καθοδικά. Εντάξει, θα δούμε. Ο Κασελάκης πάντως σε αυτή τη φάση, να το πω και θα μου πείτε, ο Κασελάκης σε αυτή τη φάση λέει πάμε να δούμε τι μπορεί να γίνει. Δώστε μου δίνετε χρόνο, λέει στους Έλληνες πολίτες, να δημιουργήσω, να χτίσω μια εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Όχι με τους άλλους, δεν είπε, δεν ανέφερε καθόλου την υπόλοιπη κεντροαριστερά. Μόνος μου εννοεί. Πάμε να χτίσω μόνος μου, λέει ο Κασελάκης, την εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Ο Ανδρουλάκης, βλέποντας δυναμικές και εκτιμώντας και το αποτέλεσμα, λέει θα αναλάβω πρωτοβουλίες προς συγκρότηση μεγάλης κεντροαριστεράς. Να, εδώ έχουμε μια. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι σε επίπεδο ΠΑΣΟΚ έχουν αναθεωρήσει τη θέση τους από τη θέση που είχαν πριν από ένα χρόνο. Το έχουν συζητήσει και μάλλον φαντάζομαι ότι ο κύριος Ανδρουλάκης δεν το βγάζει έτσι δημόσια έξω, αλλά έχει και αποδοχή των στελεχών οι οποίοι είναι, πάντως, είναι στη διαχείριση των πραγμάτων. Πάντως η πρόταση Κοτσακά, Τεμπονέρα. Η πρόταση όμως. Λέτε εσείς ότι. Μισό λεπτό, δεν τελείωσα. Έχει δεν και τελείωσα ένα βάση. Για αυτό το οποίο αναφέρεται, ότι προεκλογικά όντως ο Στέφανος Κασελάκης είπε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ προχωράει, διότι με βάση τα αποτελέσματα του πρόσφατου συνεδρίου και το σχεδιασμό της συμμετοχής στις ευρωεκλογές και έχοντας υπόψη τη θέση του ΠΑΣΟΚ πριν από ένα χρόνο, ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν προχωράει να διαμορφώσει μια διαφορετική πολιτική έναντι κυρίως της Νέας Δημοκρατίας. Μόνος του. Ναι. Μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα ο Κασελάκης λέει μόνος του ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι.
Αυτή είναι η άποψη του αρχηγού του ΣΥΡΙΖΑ, του Στέφανου, του Κασελάκη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αυτή η πρόταση δεν θα ζητηθεί στο, και στο Πολιτικό Συμβούλιο, αλλά και στο Συνέδριο. Μάλιστα. Η πρόταση αυτή θα ζητηθεί. Γιατί όλες οι προτάσεις οι οποίες έρχονται θα πρέπει να συζητηθούν. Κανένας δεν μπορεί να τις απορρίπτει έτσι. Αλλά ο σχεδιασμός του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τώρα είναι ότι πάει μόνος του, έχοντας υπόψη τη στάση, το ξαναλέω. Ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας με αυτό το αποτέλεσμα, λίγο κάτω από 15, θα ανοίξει, έστω το φθινόπωρο, γιατί άμεσα, άμεσα το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο αρνητικό ούτως ώστε να ανοίξει άμεσα ένας κύκλος εσωστρέφειας, αλλά θα ανοίξει κάποια στιγμή. Αν... μεσοπρόθεσμα, ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας ή όχι. Αν θεωρήσουμε ότι σε αυτές τις εκλογές είναι απόλυτα κερδισμένα το τέταρτο και το πέμπτο κόμμα, εννοώ την Ελληνική Λύση, πολύ, του Βελόπουλου και του Κουκουέ, οι οποίοι αυξήσαν, δεν αυξήσαν σε απόλυτους αριθμούς ψήφων, αλλά ουσιαστικά... Ο Βελόπουλος και σε απόλυτους αριθμούς. Ουσιαστικά ανεβάσαν τα ποσοστά τους. Τα τρία μεγάλα κόμματα έχουν διαφορετικά προβλήματα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα με βάση αυτές τις εκλογές το έχει η Νέα Δημοκρατία, διότι υπάρχει μια καθίζηση, κάτι ανάλογο είχε υποστεί ο ΣΥΡΙΖΑ πριν από ένα χρόνο, άρα η εσωστρέφεια αναμένεται να είναι έντονη, τουλάχιστον στο κομμάτι της Νέας Δημοκρατίας. Εκεί υπάρχει εξουσία, κύριε Αλμπάνη. Όπου υπάρχει εξουσία, υπάρχει συνεκτική δύναμη. Δύσκολα εκδηλώνεται εσωστρέφεια. Θα δούμε. Σήμερα ακούγονται όμως και έχει γραφεί και στον τύπο και σε έγκυρες εφημερίδες. Ο ανασχηματισμός ο οποίος επίκειται για υπουργούς, οι οποίοι δεν τα πήγαν καλά. Και θα μπορούσα να αναφέρω πού δεν τα πήγε καλά η Νέα Δημοκρατία. Δεν θέλω να κάνω κριτική τώρα. Αυτά έχουν υποθεί τις προηγούμενες ημέρες. Άμα επιμείνω και σας ρωτήσω σε αυτό, θα μιλάτε για 5 λεπτά. Σαφώς είναι το κράτος δικαίου, άρα η διαρροή των διευθύνσεων των αποδήμων οι οποίοι συμμετέχουν σε εκλογές. Άρα μιλάμε για την κυρία Κεναμέως. Το μείζον θέμα όμως είναι ο κύριος Καϊκά. Η ακρίβεια που εδώ έγινε ένα χοντρό παιχνίδι εις βάρος του λαού και θα μπορούσα να αναφέρω και ένα στοιχείο αν μου επιτρέπετε πολύ περιεκτικά κυρίως για τους τηλεθεατές. Η Νέα Δημοκρατία είχε διαφημίσει ότι το 2022 και το 2023 είχαμε πάρα πολύ μεγάλες επενδύσεις ξαφνικά λόγω της σταθερότητας της οικονομίας της Ελλάδος από το εξωτερικό. Είδα τα στοιχεία αναλυτικά και μάλιστα θα έλεγα ας πούμε από τις οικονομικές σελίδες και τις καθημερινής, μελετώντας τα οικονομικά στοιχεία. Μην μου πείτε όμως προεκλογικά πράγματα, όχι, γιατί όχι, μπορεί να φταίω κι εγώ, δεν σας έχω καλέσει προεκλογικά, οπότε τα κρατάτε και μου τα λέτε τώρα μετεκλογικά. Είναι κάτι το οποίο με απασχολεί. Πείτε το σε χρόνους τηλεόρασης. Σε χρόνους τηλεόρασης. Λοιπόν, το 2022, η επενδύση από το εξωτερικό στην Ελλάδα ήταν 8,5 δις. Το μεγαλύτερο ποσοστό πήγε σε real estate, σε επενδύσεις γης και σε ακίνητα. Δεν δημιουργήσαν θέσεις εργασίας, και παραγωγικότητα. Και ένα σημαντικό ποσό πήγε στην αγορά δανείων. Πάλι δεν δημιούργησε θέσεις εργασίας. Την επόμενη χρονιά, αυτό το ποσό, το 23, είναι πολύ κοντά. Ήταν 4,5 δις. Προσέξτε κάτι. Την ίδια στιγμή και πάλι δεν είχαμε επενδύσεις σε παραγωγικούς φορείς. Άρα δεν είχαμε επενδύσεις οι οποίες θα φέρναν αύξηση στις θέσεις εργασίας. Αντίστοιχα το 23, για πρώτη φορά η Ελλάδα έκανε επενδύσεις παραγωγικές στο εξωτερικό. Μάλιστα. Ωραία. Μισό λεπτό. Αλλά αυτά είναι ποια ήταν αυτά τα χρήματα. Ναι. Ήταν τα χρήματα από τα υπερκέρδη που βγάλαν οι εταιρείες ενέργειας με ευθύνη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία επενδύθηκαν σε άλλες χώρες. Σε άλλες χώρες και δημιούργησαν θέσεις εργασίας σε άλλες χώρες. Κοιτάξτε λοιπόν. Πάμε εδώ με τα εκλογικά τώρα. Η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να τα κατανοήσει αυτό. Ωραία. Θα πάρει τα μηνύματα, θα τα πάρει η Νέα Δημοκρατία. Μην τα πάτε εκεί που θέλετε εσείς, αλλά να πω και ένα δεύτερο στοιχείο. Αν δεν σας πω εκεί που θέλω, εγώ τι διεύθυνση συζήτησης κάνω. Εσείς βέβαια θα λέτε αυτά που θέλετε. Ας τη διευθυνθήσουμε μαζί. Λοιπόν, καλά, θα το πω στο τέλος. Πείτε το. Λοιπόν, θα το ξεχάσω. Για να προχωρήσουμε. Το θέμα το οποίο τουλάχιστον γιατί δεν μιλήσαμε προεκλογικά, αν με είχατε καλέσει, Το έχω θέσει και στους υποψήφιους και του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και σε όσους συνάντησα. Ποιο ήταν το πιο σημαντικό γεγονός στην Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προηγούμενα χρόνια? Δεν κινητοποίηση των αγροτών. Ένα από τα πιο σοβαρά θέματα. Και το πιο σοβαρό θέμα το είχαμε κινητοποίηση των αγροτών και στη Γαλλία και στο Βέλγιο και στην Ισπανία αλλά και στην Ελλάδα.
Λοιπόν, εκτός από τα θέματα του ΦΠΑ, της ελληνοποίησης, ήταν οι συμφωνίες, ήταν η τροποποίηση της ΓΑΠ. Να θυμίσω ότι ακόμη και την ημέρα των εκλογών στη Γαλλία υπήρχε κινητοποίηση από τους αγρότες ότι η καινούργια συμφωνία θα πρέπει να δεχτεί τροποποίηση. Σε ποιο σημείο? Η συμφωνία με τρίτες χώρες. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι η Επιτροπή, η οποία έκανε τις διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες. Ναι. Μιλάμε για τη νέα ΚΑΠ τώρα, Έχει προωθήσει. Μάλιστα. Τις εξαγωγές των ευρωπαϊκών βιομηχανικών προϊόντων χωρίς δασμούς στις τρίτες χώρες και αντίστοιχα οι εισαγωγές αγροτικών προϊόντων, γιατί τέτοια προϊόντα έχουν οι τρίτες χώρες με τις οποίες κάνει συμφωνία η Ευρωπαϊκή Ένωση, αγροτικών προϊόντων χωρίς δασμούς. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι έχουμε εισαγωγή φθηνότερων ανταγωνιστικών αγροτικών προϊόντων. Ανταγωνισμό φθηνότερο για τα αγροτικά ευρωπαϊκά προϊόντα. Νότια Αφρική. Κατανοητό. Κατανοητό. Άρα αυτό θα έπρεπε. Υπάρχει μια δυσαρέσκεια η οποία πληρώθηκε και στην Ευρωκάλπη. Okay, το κατανοώ αυτό. Και κατανοώ επίσης ότι η Νέα Δημοκρατία θα πρέπει να πάρει τα μηνύματα. Μιλούσα λίγο πριν με τον κύριο Στήλιο. Φαντάζομαι ότι θα τα πάρει. Ο κύριος Στήλιος είπε ότι τα έχει πάρει τα μηνύματα σε κάθε περίπτωση. Εσείς τώρα είναι το ζήτημα. Έχετε πάρει τα μηνύματα? Εδώ προσπαθώ να μιλήσω για τον ΣΥΡΙΖΑ, να επικεντρώσω στο ΣΥΡΙΖΑ. Μου είπατε ότι δεν είναι άσχημο αποτέλεσμα, δεν είναι καλό, για να ξαναπάμε μετεκλογικά τη συζήτηση. Μου είπατε επίσης ότι σε αυτή τη φάση δεν σκέφτεστε συντονιστικά για τέτοια και συνεργασίες με τα άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς. Πάτε μόνοι σας στο συνέδριο. Μου είπατε, βγάζω κάποια συμπεράσματα, ότι δεν θα υπάρξει ένας νέος κύκλος εσωστρέφειας, παρά το ότι και εσείς ξέρετε ότι υπάρχουν πολλά στελέχη εντός του ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή, τα οποία περιμένουν στη γωνία τον Κασελάκη. Τον περίμεναν στη γωνία. Το αποτέλεσμα δεν είναι τόσο αρνητικό, ούτως ώστε να πυροβολήσουν άμεσα, πολιτικά εννοώ, εντός εισαγωγικών, αλλά δεν είναι επίσης καλό. Είναι στο όριο. Οπότε γι' αυτό σας ρωτώ, θα εκδηλωθεί μεσοπρόθεσμα εσωστρέφεια? Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ και γενικά τα κόμματα της αριστεράς έχουν μια μεγαλύτερη ένταση και στις τοποθετήσεις και στις αναλύσεις και στις προτάσεις. Είναι οπότε κόμμα της αριστεράς τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ? Αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ είναι αριστερά ή έχουμε αλλαγή DNA? Εσείς τώρα προσπαθείτε να μου δείξετε ότι σε σχέση με τον Στέφανο Κασελάκη έχει αλλάξει ο κόσμος του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό ρωτώ. Και ο Στέφανος Κασελάκης ουσιαστικά μιλάει για ένα ΣΥΡΙΖΑ αριστερό. Mm. Οι αλλαγές οι οποίες πρέπει να. Πώς το εννοεί όμως ο κ. Κασελάκης, ο νέος ηγέτης σας, το αριστερό? Γι' αυτό θα υπάρξει, το συνέδριο το φθινόπωρο, ουσιαστικά να αποτυπωθούν και οι προτάσεις του Στέφανου του Κασελάκη. Okay. Αλλά και οι συνέδριοι δεν θα είναι άβουλοι. Δηλαδή οι διαφορετικές απόψεις, ή ακόμη και αυτούς τους οποίοι αναφέρεται ότι. Εσωστρέφεια δεν βλέπετε. Να έχουν διαφορετικές. Κοιτάξτε, η εσωστρέφεια είναι όταν υπάρχει μία κρίση και βαλτώνει τα πράγματα σε έναν οργανισμό και δεν τον αφήνει να προχωρήσει. Οι διαφορετικές απόψεις, οι διαφορετικές τοποθετήσεις, η προσπάθεια σύγκλησης απόψεων είναι διαφορετικό. Ακόμη και η ένταση στο διάλογο είναι διαφορετικό, διότι δείχνει ότι είναι ένας ζωντανός οργανισμός. Σωστό. Εσωστρέφεια σημαίνει ότι βαλτώνει το κόμμα και δεν μπορεί να πάει μπροστά. Αυτό όμως νέα διάσπαση είναι πιθανή. Μπορεί να υπάρξει. Δεν νομίζω να υπάρξει άλλη διάθεση. Και μια και θέτεται και το θέμα της διάσπασης, να εξηγήσω λίγο ότι και χθες παρακολουθώντας τη συζήτηση την οποία είχατε εδώ, νομίζω ήταν ο κύριος Φίλιος και ο κύριος Κασίς, οι οποίοι συζητήσανε, μάλιστα μπήκατε και ηγητή στη συνεργασία την οποία πάνε να αναπτύξουν. Έδωσαν τα χέρια και ένιωσα ότι πρέπει να εγγυηθώ αυτή τη συνεργασία. Και ο κύριος Φίλιος, αλλά σήμερα τίθεται ξανά το θέμα, όχι μόνο από το ΣΥΡΙΖΑ, σε σχέση με τη νέα αριστερά και το ποσοστό το οποίο έχει καταδείξει, δεν δικαιούται να έχει αυτή την εκπροσώπηση, την κοινού βουλευτική, την οποία την έχει πάρει από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Εγώ δεν θα έλεγα. Ζητάτε τις έδρες δηλαδή. Αυτό είναι. Ζητάτε τις έδρες. Πιο έντονα πλέον. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ζητήσει, θα πρέπει τουλάχιστον η νέα αριστερά να το ξαναδεί το θέμα, διότι είναι ένα θέμα ηθικό. Δεν θα έλεγα τι θα κάνουν, διότι και στο παρελθόν δεν έχουν επιστραφεί και έχουν υπάρξει πολλές επιστροφές, αλλά εδώ έχουμε μια δέσμευση προσωπική των βουλευτών οι οποίοι έχουν τις έδρες. Και επανέρχεστε με ένταση θα τώρα. Θα έπρεπε να τις επαναφέρω. Όμως σας απαντά ο Χαρίτσης και είναι αριστερά και λέει είναι αριστερά ότι με τα ποσοστά που έχετε εσείς τώρα η βουλευτική σας εκπροσώπηση θα έπρεπε, ο ΣΥΡΙΖΑ, αυτή που είναι τώρα θα έπρεπε να είναι πολύ μικρότερη.
Αρχίσατε δηλαδή μια συζήτηση. Όχι, όχι. Μα δεν δικαιούται το 2,4. Με λογικά άλματα. Δεν θα είχε καμία εκπροσώπηση στην ελληνική. Και εσείς με το 14,93 θα είχατε πολύ μικρότερη εκπροσώπηση. Όχι, θα πήγαινε στο κοινοβούλιο. Στον ίδιο αριθμό θα πήγαινε. Δεν θα πήγαινε στον ίδιο αριθμό. Τώρα κάνουμε μια συζήτηση. Ξεκινήσατε μια πολιτική συζήτηση στο ΣΥΡΙΖΑ με λογικά άλματα. Άλλο ευρωεκλογές, άλλο βουλή σε κάθε περίπτωση. Αντιλαμβάνομαι όμως αυτό που λέτε με ένταση. Αυτό που λέτε λοιπόν, διότι οι έδρες δεν κατανέμονται τώρα, αλλά φαίνεται λοιπόν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ κρατάει περίπου το 85% των δυνάμεων του παλιού ΣΥΡΙΖΑ πριν από την αποχώρηση Νέας Αριστεράς και η Νέα Αριστερά είναι κάπου στο 14%. Είστε ευχαριστημένος με το αποτέλεσμα στη Νέα Αριστερά? Είναι αποτέλεσμα το οποίο δεν θα ήθελα να το σχολιάσω τώρα, διότι θα πρέπει ουσιαστικά να δούμε τα στελέχη της Νέας Αριστεράς πώς, και τα όργανα τα οποία έχουν, πώς θα αντιδράσουν. Και να θυμίσω λίγο κάτι. Ο Στέφανος Κασελάκης δεν ήταν αυτός ο οποίος καθόρισε τον τρόπο εκλογής αρχηγού. Κοιτάζοντας λίγο μέχρι σήμερα τις θέσεις της Νέας Αριστεράς και του ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπάρχει μεγάλη απόκληση. Άρα το θέμα είναι η απώλεια της εξουσίας σε επίπεδο ΣΥΡΙΖΑ οδήγησε στην αποχώρηση αυτή. Και εκείνο το οποίο μου κάνει εντύπωση και δεν έχω κατανοήσει ακόμη, πρόκειται για στελέχη τα οποία προερχόντουσαν από διαφορετικές τάσεις. Δηλαδή συμμετέχουν και προεδρική και μη προεδρική και ομπρέλα. Πώς τα βρήκαν μεταξύ τους? Αν υπήρχαν διαφορές, θα πρέπει οι ίδιοι τώρα να πρέπει να μας εξηγήσουν λοιπόν πώς προέκυψε αυτό. Ευρώπη, πάμε στην υπόλοιπη Ευρώπη. Θέλω ένα σχόλιο από εσάς για τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη Ευρώπη. Πού εστιάζετε εσείς? Οπωσδήποτε Γαλλία, Γερμανία είναι οι εξελίξεις. Η κινητήριος δύναμη στην Ευρώπη, όχι από τώρα, αλλά στην εποχή μετά Μιτεράν και μετά Κολ, η Ευρωπαϊκή Ένωση ουσιαστικά κατευθύνεται από την Γερμανία και τη Γαλλία. Όλες σημαντικές. Οι επόμενες μεγάλες χώρες σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή τη στιγμή είναι η Πολωνία και η Ισπανία. Όλες οι άλλες χώρες έχουν μικρότερη επιρροή. Σωστό είναι. Και θα έλεγα ότι μετά την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου της Αγγλίας, ας το θέσω έτσι, η χώρα η οποία επηρεάζει επίσης την πολιτική είναι η χώρα η οποία έχει υψηλό και είναι η Ολλανδία. Μάλιστα. Σε σχέση με τις εμπορικές. Εκλογές στη Γαλλία, το κυβερνητικό κόμμα στη Γερμανία, η εναλλακτική για τη Γερμανία, νεοναζιστικό το λένε κάποιοι, το οποίο όμως θέλει να αποτινάξει τώρα μετεκλογικά, βλέπω το ναζιστικό έτσι, τη ναζιστική διάστασή του, αυτό το ναζιστικό του στοιχείο, έτσι βλέπω για το κόμμα της εναλλακτικής για τη Γερμανία. Πώς βλέπετε τις εκλογές λοιπόν στη Γαλλία και στη Γερμανία? Κοιτάξτε, εδώ σαφώς υπάρχει μια στροφή σημαντικού μέρους του πληθυσμού της Ευρώπης, κυρίως στη κεντρική Ευρώπη, προς τα ακροδεξιά κόμματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να απασχολήσει την αριστερά, διότι η εναλλακτική πρόταση που είχε η αριστερά, η σοσιαλδημοκρατία, δεν έτυχε της αποδοχής. Αυτό όμως, ξέρετε, αυτό αποτυπώνεται στην Ευρώπη σταδιακά εδώ και 2 δεκαετίες. Και αυτό είναι ένα θέμα τουλάχιστον για την αριστερά και την κεντροαριστερά, ότι όσες φορές βρεθήκαν στην εξουσία τα κόμματα χρησιμοποίησαν τα ίδια εργαλεία στην οικονομική ανάπτυξη και στα εργασιακά, τα οποία χρησιμοποιούσαν και οι φιλελεύθεροι. Αυτό σημαίνει ότι έχουν χάσει το κοινωνικό στίγμα και η αριστερά και η σοσιαλδημοκρατία θα πρέπει να βρει τις κοινωνικές κοινωνικές παραμέτρους εκείνες οι οποίες επιτρέπει να ξανααναγκτήσουν τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών σε Γαλλία, Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες δημιουργούν πρόβλημα στην ύπαρξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι θα είναι πιο δύσκολη η σύγκληση και οι αποφάσεις μεταξύ των χωρών. Θα ενισχυθεί η εθνικιστική χώρη και η τάση να επαναλάβουν την πολιτική την οποία ακολουθεί η Ουγγαρία μέχρι στιγμής, με τα βέτο και ότι δεν συμμετέχει στις ομόφωνες αποφάσεις, δεν συμπλήνει με την κεντρική ευρωπαϊκή πολιτική. Υπάρχουν όμως μερικά θέματα τα οποία αφορούν κυρίως την οικονομία, το προσφυγικό αλλά και τα θέματα της άμυνας. Θα έχετε δει πρόσφατα ότι η Ελλάδα
Η Ελλάδα και η Πολωνία έχουν ζητήσει σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης την κάλυψη, την κάλυψη, την ομπρέλα ασφαλείας σε σχέση με τον πόλεμο. Και επειδή ακούγονται διάφορα με την κρίση η οποία υπάρχει στην, κυρίως στην Ουκρανία, αλλά και στο Ισραήλ, στη Γάζα. Στη Γάζα, μπορεί να φαίνονται ότι είναι ελεγχόμενα και είναι σε τοπικό επίπεδο, αλλά πάντα ιστορικά οι μεγάλοι πόλεμοι ξεκινήσαν από μικρά θέματα. Και από μικρότερες αφορμές. Και από μικρότερες. Και επειδή βλέπουμε λοιπόν ότι τουλάχιστον η Γαλλία, ο κύριος Μακρόν... Χρειάζεται Ευρωστρατός λοιπόν. Χρειάζεται Ευρωστρατός. Η Ένωση χρειάζεται Ευρωστρατό. Νομίζω ότι δεν είναι απαραίτητο, αλλά θα έπρεπε να υπάρχει μια συνεργασία μεταξύ των χωρών σε αυτό το επίπεδο, η οποία δεν υπάρχει, ώστε να διασφαλίζονται οι χώρες μέλη. Κλείνοντας, ζήτησα από τον κύριο Στήλιο να μου δώσει ένα τίτλο για αυτές τις ευρωεκλογές, έτσι δημοσιογραφικά. Το ρωτώ και σε εσάς, τι τίτλο θα δίνατε δημοσιογραφικά σε αυτές τις ευρωεκλογές, με τη δική σας οπτική. Θα έλεγα λοιπόν ότι το κύριο μήνυμα ο ελληνικός λαός το έστειλε στη Νέα Δημοκρατία και αξιολογώντας την πολιτική της, κυρίως την οικονομική και την κοινωνική. Και βέβαια το δεύτερο μήνυμα είναι προς το ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ. Άρα θα έλεγα, είναι πιο δημοσιογραφικός ο Στήλιος, μου είπε νέα αφετηρία για όλους, μου είπε ο Στήλιος. Δεν υπάρχει νέα αφετηρία. Εσείς τι λέτε. Είναι λοιπόν ότι το μήνυμα για το ΣΥΡΙΖΑ είναι ότι υπάρχει προοπτική να επανέλθει η αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας. Υπάρχει προοπτική για την αριστερά, λέτε λοιπόν εσείς τίτλο. Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ, κύριε Αλμπάνη. Να είστε γερός, θα τα ξαναπούμε πολύ σύντομα. Ερχόμαστε εδώ τώρα να δούμε...